από τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων. Οι περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Φλόρινας, Βιωτίας, Εύβοιας, Μεσσηνίας και Τίνου ανεβαίνουν επίπεδο και μεταφέρονται στο πορτοκαλί, στο επίπεδο 3. Οι δήμοι Πετσών, Παξών και Χίου ανεβαίνουν επίπεδο και μεταφέρονται στο πορτοκαλί, επίπεδο 3. Οι περιφερειακές ενότητες Καστοριάς, Ξάνθης και Άρτας ανεβαίνουν επίπεδο και μεταφέρονται στο κίτρινο, στο επίπεδο 2. Οι δήμοι Αγκιστρίου, Λίμνου, Ανατολική Σάμμου, Δυτική Σάμμου, Αμοργού, Αστυπάλαιας, Καρπάθου, Μεγίστης, Πάτμου και Σίμης ανεβαίνουν επίπεδο και μεταφέρονται στο κίτρινο, δηλαδή στο επίπεδο 2. Οι δήμοι Λέρου, Μήλου και Σύφνου πέφτουν επίπεδο και μεταφέρονται στο επίπεδο 2 στο κίτρινο. Οι περιφερειακές ενότητες Ιωαννίνων και Γρεβενών πέφτουν επίπεδο και μεταφέρονται στο κίτρινο, στο επίπεδο 2. Οι δήμοι Αλονίσου, Κιμόλου, Λιψών και Σκύρου πέφτουν επίπεδο και μεταφέρονται στο πράσινο, στο επίπεδο 1. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στη Μύκονο και στην Ίω, που έχουν τεθεί από την Επιτροπή Επιδημιολόγων σε κατάσταση αυξημένης